Γεια σας, καλώς! Δεν το δεις με. Ναι, ή θα το κάνουμε βιμπράτο ή θα το κάνει καθόλου, αλλιώς. Βιμπράτο λέγεται αυτό. Νομίζω ότι ναι. Ποιο? Παρτίλα, βοήθησε τώρα και πείτε μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, δεν μου βγαίνει. Όταν λέει πολλές φορές, γεια σας, καλώς! Και κάνει ένα τέτοιο, μακρός ήχο. Με το κορώνα, παιδί. Ναι, ναι, ένα τέτοιο. Νομίζω. Τώρα, τι να σου πω. Δεν μπορώ να κάνω κουμπί με μάθημα. Αλήθεια. Κρύβουμε τώρα. Όχι. Η Ιωγιά σε ξέρεις! Δεν είμαστε μόνοι μας! Έτσι. Πάμε κι εγώ εδώ! Με ξέρεις να σου πω σε... Όχι! Αφήστε με και λίγο ήσυχη! Τι τέλειος, όσες εκπομπές! Γιατί γίνεται να επιμηθείς κι εμείς εδώ να μιλάμε μόνοι μας! Η κούραση της δουλειάς σου! Δηλαδή γιατί είναι εργαζόμενο κορίτσι! Είναι να μην βλέπεις εμείς που δεν πληρωνόμαστε! Κάποιοι δουλεύουμε! Εγώ εσύ τι πληρωνώσεις, εγώ πληρώνω μια χαρά! Από ποιο! Από τα μίντια! Όπως ξέρει ο καθένας. Τα κάνουμε. Έτσι μάλλον. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά είμαστε. Τι κάνετε. Συνέχισε έτσι και θα πάρω από ψηλά. Ναι, παιδιά. Ξύλο θα πάω. Δεν ξέρω. Γιατί, θα βρούμε το λόγο. Άμα είναι να πας ξύλο. Το βρούμε όλοι το μόνο εύκολο. Για πες, ήσουν ένα... Παπούλη, ρουφάς τον καφέ. Ήσουν ένα εθελοντής. Ναι, πάτε σε αυτό το το πάνω δεξί κάμερα. Ναι, δεν θα κάνει. Πείτε μου, Γεωργία, φαίνεται καλά. Όχι. Ναι. Εντάξει, θολό θα φαίνεται. Φαίνεται θολό. Εντάξει. Τσακ, κόμμα το παιδί. Δεν αξίζει για κάτι παραπάνω. Ντροπή. Το κόμμα το 2014 είναι πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Σε πολύ όμορφη εμφάνιση μπορεί να είναι. Πάρα πολύ ωραία είναι. Πού στην αφήνω το φαίνεται. Λοιπόν, να έχω αυτό εδώ πέρα. Είναι εγώ τριγούμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το κόμμα του έγινε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είδαμε πάρα πολύ κόσμο, έγινε τρομερό cosplay. Cosplay είναι αυτό που δίνονται σαν χαρακτήρες από καρτούν και από άνιμε σειριαλάκια. Νικητής, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Τι θυμάμαι λοιπόν ο Σόμπι. Αλλά ήταν και. Δεν ξέρω, ήταν από αυτά τα που δεν ξέρω τα τέτοια κλπ. Αλλά ο τρίτος ήταν ο Λόκι από το Thor. Ήταν απίστευτο. Απίστευτο παιδιά. Και είχε και μάλιστα. Φωσφόριζε το σκύτρο του. Α, αλλά τόσο πολύ τέτοιο. Γιώργο Πέιτσα ήταν πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Είχαν αποδώσει το ρόλο. Είχαν το πρόσωπό του πάρα πολύ. Ναι, αλήθεια. Ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Κάτι ήταν λίγο πιο. Εμεί τελικά στο Open House δεν πήγαμε. Δεν καταφέραμε να δούμε το πρόγραμμα και να πάμε. Να κάνουμε. Αν πήγατε εσεί, μπορείτε να κάνετε με σχολιά και να μα πείτε πώ πήγατε και να περάσετε. Ναι, αν βγάλετε κάποια φωτογραφία, τι θα μα πούμε. Βεβαίω, να μα ενημερώσετε. Ωραία, δεν θέλαμε το κόμμα του. Εγώ ήθελα να σου πω κάτι για ένα πεντάχρονο. Πεντάχρονο. Στο τέταρτο ξέρω ότι είχαμε δει ένα 9χρονο. Πώς ήταν το. 12χρονο. Τώρα κάτι σπάνω, τόσο χρόνια προσφορά ήταν αυτό το παιδί. Που μας έβαλε τα γυαλιά, γιατί ασχολείται ήδη με site blog, ιστοσελίδες και τεχνολογίες και όλα. Προγραμματισμό από όλα, ναι, συμφωνώ. Ένα πεντάχρονο λοιπόν κατάφερε να χακάρει το Xbox. Και πώς τα έκανε αυτό, εκεί ήταν το ακριβολίσε. Γιατί πήγε στο λογαριασμό και έβαλε. Λάθος κωδικό εννοείται, και μετά πάτησε κάποια κενά και ξαφνικά βρέθηκε μέσα στο λογαριασμό του μπαμπά του κιόλας. Και αυτό ο μπαμπάς όχι μόνο το ανέφερε στη Microsoft ότι έγινε αυτό το πράγμα και τον βάλανε ως επίσημο researcher, ερευνητή της ασφάλειας. Ναι, το πεντάχρονο. Και έδισε, το κατά λάθος. Ναι, έδισε 4 παιχνίδια, $50 και ένα χρόνο πρόσβαση στο Xbox Live. Δεν το χάλα στο πεντάχρονο, αλλά στο πέντε μου δεν είχα. Να το ξανακάνει, μπορούσε! Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εντάξει, άμα όμως ξεκινάμε με αυτή την οτροπία, εντάξει, το παιδί δεν θα φτάσει στα 9-12, οτιδήποτε. Για πέντε χρονών μπορεί και χειρίζεται τέτοιο πράγμα γενικότερα. Δηλαδή, πιάνει και τηλεχειριστή, όσο χειρίζεται. Αν λογικά το έκανε κατά λάθος, το είπε και η Σοφία. Δηλαδή, και το βάζει μετά τον κάνει σε επίσημο research. Εντάξει, παιδιά, γενικά. Εγώ το παιδί μου δεν το βάζω να παίζει Xbox πάντως. Επειδή έχουν ξεκινήσει από πολύ μικρά. Εντάξει, εμένα η ανεξιά μου χρόνο στον υπολογιστή πλέον καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Που τη βάζει να δει απλά βιντεάκι, ξέρω πλέον καταλαβαίνει τι πατάς ίσως κάποιες φορές επειδή το έχει δει όταν θες να κάνεις escape. Πόσο εμείς δεν παιδί μου έχουμε μεγάλη ταξικίωση από ό,τι γονείς μας, έτσι και τα. Όχι όσο πιο μικρό σου κοινά, τόσο μεγάλη ταξικίωση από κάτω. Αυτό χρόνο είναι κατά το παιδί, τέλο πάντων. Εδώ έχουν υπολογιστέ για πιο μωρά που φτιάχνουν. Ναι,
Παραδείγματος χάρη, άλλα αυτά τα τέτοια σιγά. Και πάρει όμως. Αυτό είναι και πιο εκπαιδευτικά. Τώρα από το εξωτερικό που θα παίζει όλες για να σκοτώνει, ξέρω εγώ. Δεν είναι εκπαιδευτικά, υπάρχουν τάμπλετ για παιδάκια. Πώς είχαμε στα Game Boy. Ναι, είναι υπολογιστές. Αυτό το Game Boy δεν είναι εκπαιδευτικό. Εμείς είχαμε τους υπολογιστές αυτούς που ήταν σαν λάπτοπ και απλά είχε μικρή οθονούλα και ξενέρευε. Τώρα έχουμε κανονικά τάμπλετ που είναι. Ισχύει, είτε το λέω την Πακατέλα. Και το άντζι, ξέρω εγώ, είχε μια οθόνη τόσο. Και ήταν όλο αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Πλέει σε μια εικόνα που δεν είχε κόλλητα. Ναι, αλλά δεν είχα από τα Game Boy. Αυτό δεν είναι Game Boy. Α, το Game Boy ήταν το μικρό. Εγώ είχα το Game Boy ήταν Color. Εγώ είχα το Game Boy. Εγώ είχα εξαδέρφω την κλασική πλατφόρμα, το κλασικό Game Boy και το είχαμε βγάλει με κασέτε. Και να βγει αυτό. Το μπόκι μου να Kirby, Tetris, Mortal Kombat και αυτά. Τι γλώσσα μιλάνε. Λέμε παιχνίδι εδώ. Για πες στη Σοφία, μας έχεις τάξει κάτι application στο πιλόγιο. Ναι, ένα θα πω, το οποίο είναι λίγο κουλό, αλλά με ένα πολύ μασού, το σκεφτό που μου άρεσε. Ναι. Έλληνες. Ναι. Φτιάξανε ένα application το οποίο λέγεται Windy. 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 Από τον άνεμο. Πώς γράφεται το όνομα. Windy. Το Windy. Τα Δηλαδή. Να, έτσι θα μου γράψει. Τι. Δεν ξέρω. Okay, μπορεί να είναι και από το Wii, γιατί ουσιαστικά είναι ένα application για ανθρώπους που ασχολούνται με θαλάσσια σπορ που έχουν να κάνουν τον άνεμο. Οι οποίοι τον μεγάλωσαν μέχρι να πηγαίνουν σε μια παραλία και δεν έχουν κατάλληλο άνεμο. Και ουσιαστικά οι χρήστες ανεβάζουν φωτογραφίες και λένε ότι αυτή την παραλία έχει άνεμο για να κάνει σερφ. Ελάτε. Ναι. Και το οποίο έχει πολύ μεγάλη. Απήχηση. Απήχηση. Διάβασα ένα άρθρο, δεν ξέρω βέβαια πόσο πρόσφατο είναι, το οποίο θα φάγανε μια σχέση είχαν βάλει τα παιδιά που το φτιάξανε για χρηματοδοτήσεις και τέτοια. Να είναι καλά τα παιδιά. Στην Αμερική νομίζω είναι η μεγάλη, που έχει τη μεγαλύτερη απήχηση και μετά είναι στην Ελλάδα. Ναι, είναι γιατί και στην Ελλάδα έχουμε αρκετά παραλίες με, που κάνουν πολλά σπορ. Που έχει πολύ άνεμο. Στη, ναι. Και στη Λευκάδα, σε ένα σημείο της Λευκάδας και όλα αυτά. Εδώ κάνουμε και στο σχολείο τέτοια. Ναι, ρε παιδί μου, απλά και στην Αμερική υπάρχουν αυτέ τι παραλίες και υπάρχει αυτό με το πολύ σερφ και αυτά τα ειδικά στα παραλία. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ωραία. Όμως δεν είναι το όταν το διάβασα, παιδί μου φάνηκε λίγο κουλό. Γιατί το ψάχνουμε και για θέμα, δεν έχω πει. Θα φέρω λίγο κουμάδε. Ήταν μια καρέκλα που ήταν θελόντρια σε κόμιντο και μου είπε ότι αχ, μόνο την εβδομάδα θα με δω. Θα πω από το Γαλλία να κάνω windsurfing σε ένα. Νομίζω από το Γαλλία μου, δεν είμαι σίγουρο. Το Γαλλία κάνει windsurfing. Το wind να κατεβάσει. Ναι. Λοιπόν, σε ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο για σερφ και γενικότερα για σερφε. Και γίνεται μια τεράστια γιορτή στην παραλία, ξέρω που είναι μέρε. Και κάνουμε όλοι μαζί μαθήματα σερφ και όλοι μαζί και τα λοιπά. Να πεταχτούμε λίγο. Να πάμε να το σκοπήσουμε. Θα είμαστε εκεί λοιπόν. Όσοι ασχολούνται με αυτά, συνήθως είναι πολύ κολλημένοι, πολύ τρελοί με αυτά τα αθλήματα. Ναι. Και γι' αυτό έχει τέτοια επίχυση το Windy. Όχι, ναι, είναι, γι' αυτό σου δεν το είπα κουλό. Γιατί Windy. Έχει, είναι απλό να έχει. Θα έχει επίχυση. Windy. Αυτό. Ωραία. Και ήρθε η ώρα του TED, γιατί βλέπω το βλέπω καθά. Δεν κρατήκε καν να κλείσει. Ήρθε η ώρα του TED. Ήρθε η ώρα του TED. Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα. Γεωργία, σαν εσάς, το Windy. 10.42. Όχι, γιατί δεν ασχολούμαι. 10.42 θα προλάβω, για μία. Τίποτα, δεν θα σου πω πάρα πολύ γενικότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές... Πώς, κάτσε τώρα, γιατί μπήκαμε στον Απρίλιο, είναι σχεδόν 2 εβδομάδες και πάλι από το TEDx Web. Πότε να περιμένουμε το βιντεάκι. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι άρχισε. Δεν είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Ωραία, ναι, όχι, απλά θα ήθελα να ρωτήσεις και να μας πεις. Γιατί είναι ενδιαφέρον και κόμμα. Θα διευθύνω, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε πολλές φορές. Τάζω σε όλες τις δυνατές. Σκά! Τάζω σε όλες τις δυνατές. Σκά, 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 κορτό. Δεν ξέρω μου φανεύει η ομιλία του κύριου Κορτό. Γιατί ο κύριος Κορτό μιλήσε μισή ώρα και δεν μπορεί να μας επιτρέπει το τέλος να ανεβάσουμε. Να ανεβάσουμε 18 λεπτά. Αυτό δεν ξέρουμε τι γίνεται με τους κανόνες του τέλους. Εντάξει. Δεν ξέρουμε, θα δείξει. Θα δείξει παιδιά, το ξέρω, είναι σημαντικό, αλλά θα δείξει. Ωραία, αφήστε να μιλήσω. Εγώ το συναχωρήθηκα. Θες να συναχωρηθείς έξω? Όχι, θέλω να ακούσω για πέσεις. Εντάξει. Είναι ένα θέμα που πολλές φορές έχουμε θίξει και για το οποίο έχουμε πολλές φορές αναρωτηθεί. Τα χρήματα μας κάνουν κακούς, όχι μόνο οι φίλοι. Τα χρήματα μας κάνουν κακούς.
Αγάπη παντού. Που λέγει μια κοπέλα από τα μύδια. Η ηρωνία που δείχνει κρυός. Με οροσκόπο. Το ξέρω. Και με σουλάνιμα στην Παρτένα. Και με σουλάνιμα στην Παρτένα. Όπως τα καταλάβετε, γυρίσαμε τα ζώδια πριν το σουλ στο κανένα. Κυρίως. Το δείτε. Κάτω. Εκεί. Λοιπόν, ο Πολ Πιφ. Άντε. Που ασχολείται με την κοινωνική ψυχολογία. Ναι. Κάνουν τις δεύτερα πειράματα με τη Μονόπολη. Δηλαδή έβαλε διαφορετικούς συνδυασμούς ανθρώπων να παίζουν Μονόπολη, δίνοντας όμως στον κάθε ένα διαφορετικά προνόμια. Φυσικά σου λέει ότι προνόμια σου είναι όχι, βάζοντας έτσι. Προσωπείς με την πραγματικότητα. Υπάρχει ανισότητα γενικότερα. Δηλαδή, στον έναν ο ένας ξεκινούσε με 2.000 χρήματα στην αρχή και έπαιρνε 200 σε κάθε γύρο. Ενώ. Αυτό το χέρι στο μικρό μου. Γιατί κάνω τη Μαρίνα αυτή τη στιγμή. Δείτε το δίπλα μου. Λοιπόν. Και στον άλλον, ο άλλος ξεκινούσε με 1.000 και έπαιρνε 100 σε κάθε γύρο. Οπότε σε μια στιγμή έγινε μια έκπληξη τύπου. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Ενώ ήξερα ότι ήταν αυτό το πράγμα το πείραμα, αλλά. Έβγαλε την επιφάνεια. Οπότε μας εξηγεί αυτό. Does money make you mean, λέγεται ο τίτλος. Αυτό ήθελα. Ωραία, κοίτα να δεις. Ούτως να σου πω και από δική μου εμπειρία σου φορά τη Μονόπολη. Τα λεφτά που έχω. Όλοι ξεκινάγανε με τα ίδια χρήματα, έτσι, στη Μονόπολη που παίζουμε εμείς μεταξύ μας. Και όμως ότι πάρεις να πάρεις τις περιοχές και αυτά τα οποία ήταν καλά. Δεν πήγαινες να επενδύσεις τα μικρά και να τα κάνεις όλους μεγάλα έτσι ώστε να έχουν μικρό ενίκιο. Εγώ πάντα αυτό έκανα. Μπορεί και αυτό μια καλή τεχνική. Εγώ αυτό έκανα. Εγώ αυτό έκανα. Ξεκινούσα πάντα περίεργο. Έπαιρνε τη γωνία δίπλα στη φυλακή. Ή τσάτσια που πήγαινε άλλος και σου είχες πάρει τα δύο και σου πήγαινε το πρίγκο. Δεν μπορούσε να χτίσει. Άρα τα λεφτά σε κάνουν κακόμα. Κάτι κάνουν. Όσο μπορά λίγο πάλι και εκεί τις ανισότητες, όπως και στην καθημερινότητα. Πήγαμε ένα τροφός που νικούσε πάντα στην Μονόπολη. Αχ, καμένα, είσαι περνάς. Και εγώ θυμάμαι πάντα μια φράση που λέγαμε, όταν ήταν δικό μας και εγώ ρε παιδί μου και πέφτουμε, είχαν προχωρήσει πάρα πολύ οι γύροι και μετά φοβόσουν να πέσει η κόπη του άλλου, ήταν η φράση που λέγαμε και οι δύο, ξέρω εγώ, δικό μου δεν ανησυχώ, ξέρω εγώ. Ναι, δεν ανησυχώ, δικό μου δεν ανησυχώ, ξέρω εγώ, κοίτατε έτσι, εντάξει, πολύ γέλη. Και πολύ μίση. Πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Ωραία. Έχουμε quiz. Έχουμε quiz, παιδιά. Έχουμε quiz που δεν έχουμε ακόμα φανιά ζάνη. Παιδιά, τι να κάνουμε. Μας έχουν βάλει ένα σωρό εργασίε στη σχολή. Έχει παράδειγμα, άνθρωπο το έχω. Έχει. Έχουμε ένα σωρό εργασίε στη σχολή. Τι να κάνουμε, το κορίτσι. Αλλά θα επιστρέψει. Ναι, λύσεις εδώ. Εγώ είμαι εδώ, γιατί... Σχώς. Δεν μπορώ να πω. Μπορείτε να λέγαμε στην Ελίσσα του Γεωργία, ξέρω εγώ. Τι. Τίποτα. Δεν τρέψει με ρεφλή, ξέρω τον άνθρωπο. Άλλο που δεν μιλάει πολύ. Εντάξει. Είναι κουρασμένη. Κοιμάται. Δουλεύεις. Τρώμε και την ποτήρια σήμερα. Πνιγώ, θα πεθάνω. Φάει κάτι. Ξύλο θα φάει. Φάει λίγο ποτήρι. Τι άλλο θα συμβεί στο Σοφία Λάμπρου. Ψηφίστε τώρα. Τι πήγε να πει. Όχι, δεν τη σκέφτηκε μόνο. Λοιπόν, διαβάζω. Όχι. Όχι. Λοιπόν, ποια ελπίδα τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι το παιδί της δεν είναι το άντρα της. Είναι δυνατό. Το αποκάλυψε πώς τώρα, βγήκε το άντρα απλά έτσι. Δεν ξέρω, μα άκουσα κάπου. Πάλι. Ποια ελπίδα τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι το παιδί της δεν είναι το άντρα της. Όντως. Ο άντρας το ξέρει. Ναι, ρε παιδιά, το ήξερε ο άνθρωπος. Θα σας πω μετά την ιστορία. Λοιπόν, ένα, η Άντζελα Δημητρίου, του τότε άντρα της. Δύο, η Μαριό. Τρία, η Στανίση. Ή τέσσερα, η Μπέση Αργυράκη. Στανίση. Η Μπέση Αργυράκη. Η Μαριό. Η Μαριό. Η Μαριό. Υπάρχει κάποιο που ασχολείται με εκείνη και το είπα. Παιδιά, έκανα μια συνέντευξη γυναίκα και το είπε ότι. Ποιο πήρε την ώρα στη Μαριό. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Εντάξει, για το περιοδικό πίστα. Τηλεφωνήστε τώρα. Το περιοδικό πίστα είναι πάρα πολύ καλό στην πληροφορία. Δεν διαφωνώ και δίνω βέβαια στην τύχη. Ναι, τέλο πάντων, ήταν έγκυο όταν φωτογραφήκε τον άντρα τη και όλε τι ήξερε. Το ήξερε, καταλάβατε. Αυτό. Ωραία. Και πρόσφατα το αποκάλυψε την Δεν είπε ποια είναι τα παιδιά μα, κουμπάρα τύπου. Όχι, αλλά είπε ότι ήταν κάπω όμω μεγάλο έρωτα και η ερώτηση ήταν τι έχετε κάνει για έναν άντρα τη τρελό και ήταν δεν είναι κάτι που έκανε, είναι μια απόφαση που πήρα να κρατήσω το παιδί του. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Για πάμε. Οι βαθμοί δεν πάνε πουθενά, να του κρατήσω εγώ λοιπόν για μένα. Παρακαλώ, είναι 25 εδώ που πάνε. Ναι. Τι ωραία. Σε ποια αναφέρθηκε η
Ιταλία Γερμανού με τον όρο φαρμακερή οχιά. Στο Twitter. Σχετικά με σε ποια πόλη θα μπορούσε. Στη Μαρία τη γειτονιά. Είναι ατάκα από σωράγια. Σχετικά με σχόλια τη οχιά για τη σχέση τη Ιταλία με τον Μαρουάν. Α, βγήκε και είπε κιόλας ότι δεν είναι και κούγκερ, η Ναταλία. Ναι, τέλος πάντων, η οχιά έκανε κάποια σχόλια και βγήκε και είπε οχιά. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η οχιά, είναι η Σάσα Σταμάτη, είναι η Μαρία Ηλιάκη, είναι η Κατερίνη Μεσουλότη, αυτή είναι η οχιά, αν θέλει πάνω, σαν το ή η Ελιάνα Χρυσικοπούλου. Ναι. Τη Σταμάτη θα πω. Εσύ. Σταμάτα, λέω κι εγώ. Α, ναι. Δεν είναι. Να πω δεν είναι. Ωραία, άμα είναι επειδή θα το πάτε δεύτερο. Θα πω. Θα μου πει ξέρω τι φίλο και. Η Μαρία Ηλιάκη. Η Μαρία Ηλιάκη είναι. Μπράβο. Μπράβο, τα συγχαρητήριά μου, είσαι εξαιρετικό. Αλλά εντάξει, γύρισε και την φωτιά. Ρε παιδιά, μάλλον έκανε τέτοιο. Χιούμορ. Χιούμορ. Τελευταία τη έχουν κάνει πολύ επίθεση τη Μαρία Ηλιάκη. Γιατί. Δεν ξέρω. Θέλετε να ακούσετε τι έγινε. Κι εγώ κλάση μου τώρα που φαίνεται. Πρώτα και το Λουξ Λέγκερ, σου παρακαλώ. Λοιπόν, την ίδια μέρα κάνανε συνεντεύξεις και ο Μάνος Ιωάννου και η Ναταλία. Ήταν στο ένα πρωινό ένα, στο άλλο πρωινό άλλο. Ταυτόχρονα. Νομίζω την ίδια μέρα είναι ταυτόχρονα. Και ρε παιδί μου, έγινε ένα σχόλιο από τον Κωστόπουλο ότι αν είναι για πολύ καιρό μαζί και λέει ναι, είμαστε και πολύ καιρό μαζί. Τι που όμως ταιριάζαμε με δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Και πόσο καιρό είστε μαζί, 9 μήνες. Ναι. Και λέει. Παιδί κάνει 9 μήνες, φαντάζομαι. Και λέει η Ηλιάκη, 9 μήνες και το θεωρεί τέτοιο μεγάλη σχέση. Α, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, λέει και τον πάει για σχόλιο. Γι' αυτό το λέω ότι είναι πολύ 9 μήνες. Ναι, μάλιστα. Για πλάκα το είπε και. Η άλλη είχε πλάκα την παγκοσμία και μετά σχολείς από κάτω η Ηλιάκη ότι κάποιος δεν θα μπει ανάμεσά μας και καρδούλες. Κοίτα να δεις. Γενικότερα στο Twitter, μεταξύ των διασύμων, γίνονται αυτό το λόγο για πλάκα ξεκατίνιασμα. Ναι ρε παιδιά, αλλά και εγώ έπρεπε να βρω ένα θέμα. Καλά, όχι, δεν διαφωνώ. Απλά πολλές φορές απαντάει ένας να λέει έτσι και καλά ή τι είπες στο φαρμακείο, πια εντάξει και τέτοια. Στο Twitter παίζουν πολύ διασύμα. Ναι, ήταν τύπου σιγά να ασχοληθώ με τη φαρμακείο πια. Αλήθεια. Τα συγχαρητήριά μου. Εντάξει. Μπράβο. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα συγχαρητήσει. Είναι τελείω γερμανικό. Με καλάκι. Λοιπόν. Πάμε. Εγώ το θέλω. Είμαι καλά. Παιδιά. Θα πεθάνω εδώ στο τον καναπέ. Δεν θα ήθελα. Τρίτη ερώτηση. Ποιο αναφέρθηκε στον Παπαδήλο Θαλασσινό με την έκφραση ψευτοκουλτουριάριδε του ποπού. Του Πόλου. Του Πόλου. Ναι. Α, ο Μουτσινάς, 2, ο Γκρέζος, 3, ο Λιάγκας, 4, ο Κωστόπουλος. Είμαι δε σχεδιά για τον Κωστόπουλο. Κι εγώ, πες το ένα από το άλλο. Αν εκτός αν το πετύχεις με την πρώτη, γιατί το πάτησε. Κωστόπουλο. Δεν το πέτυχε, το Λιάγκα. Ο Λιάγκας, παιδιά. Γιατί... Το Λιάγκα. Α, στο σήμα της έχει πάρει. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Και έτσι. Να το πεις. Λοιπόν, τι έγινε. Εντάξει, δεν έχει δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος να μιλάει πια. Δεν έχει δικαίωμα. Κανείς των δυο τους να έχει δικαίωμα να μιλάει πια έτσι. Γιατί και δεν θέλει που μπορούσε να είναι. Αμάν. Ρε παιδιά, θα αφήσετε να πω γιατί. Πες. Δώσε μας το πρωινό τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε και οι τρεις παρμακερές και ψες. Μπορούμε. Πες. Λοιπόν, και ο Ποντρής Θαλασσινός και είπε ότι το Voice, το παιδί μου, όταν ήταν νέος καλλιτέχνης, δεν θα πήγαινε να τον κρίνουν ο Ρέμος, η Βανδίκη, η Μελίνα. Και ο Λάγκας τα πήρε και καλά το θεωρεί ρε παιδί, επειδή είναι παρουσιαστή αυτό. Και λέγε ότι δεν μπορώ άλλο με αυτού του ψευτοκουλτουριάριδε του. Ναι, ναι, ναι. Ποπού. Και λέει, δεν εννοώ τον Παντελή Θαλασσινό, αλλά γενικά το λέω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, να λένε το να τα άλλο και το να τα άλλο και το να τα άλλο. Ναι, ωραία. Είναι σαν να λένε να τα πα με όλου του υπόλοιπου που του είχαν κάνει πρόταση και αρνήθηκαν την πρόταση για το Voice. Αναβίσνα, του Θεοδωρίδου και πολλοί κόσμο που είπαν ότι είχαν κάνει πρόταση, απλά δεν πήγαν. Ποιο νίκησε. Εγώ νίκησα. Ναι, και εσύ θα κάνεις τραγουδάκι. Ανακατεύω, ανακατεύω, ανακατεύω. Όχι, να βρεις, ναι, όχι, να βρεις κανένα χαρτάκι. Όχι, κίτρινο, για πρώτη φορά. Κίτρινο. Είδα την καλλιτέχνη. Φαντάζομαι το τούτη. Ναι. Αφού εσύ τα έκανες, αυτό δεν είναι δίκαιο. Σε πλήζει κάτι τόση ώρα, τα έκανε. Θες να πάρεις το άσο που δεν ξέρω τι είναι. Να το πάω από το κουπλέ ή να το πάω από το ρεφρέν. Ας
Πάμε που μπορεί να το βρούμε. Να πάω από το κουπλέ που είναι δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο βασικά. Απλά το ρεφρέν το καταλάβει κατευθείαν. Πού από κουπλέ. Εγώ το κατάλαβα. Ωραία, τελευταία λουλούδια. Ναι, το λεπτά λόγια. Θα το κρατήσω για πάντα. Για πάντα, δεν μπορεί. Μπορεί. Ναι, γιατί και έξω υπάρχει αγάπη. Hashtag. Αυτό ήταν λοιπόν. Χαρήκαμε για ακόμα μια εβδομάδα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που πάρουμε μαζί σας. Όλο το backstage κοιμάται. Όλο. Τώρα έχεις να σου πω και το front stage. Να δείτε το Game of Thrones. Βγήκε. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Άσε να μ' αρέσει. Σε όσους αρέσει. Μην τώρα ξέρεις και εσύ και μας θα πεις μια κουβέντα. Άσε μας. Γίνεται χαμό, πεθαίνουν όλοι. Πάλι. Πάλι. Ποιος θέλει να πεθάνει. Σε τροχαία. Με την άπαξα. Ήταν στο Boeing. Αχ, παιδιά, θυμήθηκα το όνειρο της Κονίνας. Η Κονίνα. Γιατί δεν βρέθηκε το Boeing. Όχι, είναι κακό. Ναι, γιατί πήγε να κάνει πλαστική για να γίνει girly. Αλλαγή σπίτι. Αντίο, έτσι. Α, Κονίνα, η Γεωργία γέλασε. Βρήκαμε άνθρωπο που γέλασε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα βρείτε μας και εσείς κουλάστε και στείλτε μας. Θα το πούμε. Ναι, με hashtag σούξο. Μούξο. Μούξο. Γεια σας. Τα ζώδια δεν είναι δικτυπηλέτσι. Ζώμα στον κόσμο, ωραία. Χαίρετε. Χαίρετε. Αλλά ζόμπι.